Εικόνες ντροπής αντικρίσαμε με την κάμερα του Άστρα που σήμερα επισκεφτήκαμε εδώ το κλειστό γυμναστήριο της Κοπέλου. Εικόνες ντροπής οι οποίες ευχόμαστε σύντομα να εκλείψουν. Επισκεφτήκαμε το χώρο και είδαμε ότι οι εργασίες προχωρούν. Έτσι, από τη Δευτέρα, την ερχόμενη Δευτέρα, οι ομάδες θα μπορούν να ξαναμπούν σε αυτό το χώρο, τα παιδιά να παίζουν κανονικά, αφού το πρόβλημα που υπήρχε στη στέγη της στεγάνωσης φαίνεται να τελειώνει ολοκληρωτικά. Είδαμε τη Δευτέρα. Δεν θυμάμαι ημερομηνία, αυτής της εβδομάδας. Και αρχικός στόχος είναι να ολοκληρωθεί η στέγη για να μπορούν να γίνουν και τα αθλήματα, έτσι. Ακριβώς, λέμε μέχρι το Σαββατοκύριακο να είναι στεγανή η ταράτσα. Τα προβλήματα που αντιμετωπίσατε κατά τη διάρκεια των εργασιών. Τα προβλήματα ήταν πολύ δυνατός αέρας. Όλες τις μέρες δουλέψαμε με πολύ δυνατό αέρα. Και στην αποξήλωση των πολλών παλαιών μονώσεων τα οποία εμπόδιζαν το νερό από το να φεύγει να πάει στα λόγια. Εκτός από αυτές τις εργασίες υπάρχουν και άλλες τις οποίες θα διεκπαιρεώσετε? Ναι, υπάρχουν πολλές εργασίες ακόμη, αλλά δώσαμε προτεραιότητα στο να στεγανοποιηθεί το κτίριο. Οπότε λογικά από Δευτέρα θα μπορούν να γίνονται κανονικά τα αθλήματα, έτσι, στο κλειστό. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε στον εσωτερικό χώρο του κλειστού γυμναστηρίου της Κοπέλου. Ένα χιλιοτυρανισμένο γυμναστήριο, κλειστό, το οποίο όμως φαίνεται ότι βρήκε το δρόμο της επισκευής. Παρόλο που οι καιρικές συνθήκες δεν είναι τόσο καλές, όπως θα δείτε και στα πλάνα του Άστρα, που αποκλειστικά θα σας δείξουμε σήμερα, οι εργασίες ξεκίνησαν και προχωράνε με πολύ γρήγορους ρυθμούς, έτσι ώστε αυτή τη Δευτέρα να ξαναμπούν μέσα τα τμήματα της γυμναστικής και των αθλητικών σωματείων. Μαζί μας έχουμε τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου της Κοπέλου, τον κύριο Ξιντάρη, που θα μας πει λίγα λόγια για αυτό το έργο. Το γυμναστήριο κατασκευάστηκε το 1993 επί πρώτης τετραετίας του σημερινού Δημάρχου κυρίου Περίση, με τη συνδρομή και τη συνεργασία και χορηγία του Υπουργείου Αθλητισμού, που η υφυπουργός τότε ήταν η συντοπίτησά μας και την ευχαριστούμε, η κυρία Φάνη Πετραλιά. Το 2004, αν δεν κάνω λάθος, προέκυψε το πρόβλημα στην στέγη του γυμναστηρίου. Από τότε μέχρι και σήμερα, καμία σωστή προσπάθεια αποκατάστασης της στέγης δεν είχε γίνει. Αλλά προσπαθούσαν οι εκάστοτε δημοτικές αρχές με διάφορες εργασίες να τακτοποιήσουν το πρόβλημα, το οποίο ποτέ δεν τακτοποιείται. Μπαλώματα και κακοτεχνίες, μας είπε ο εργολόγος. Μπαλώματα, ακριβώς, και κακοτεχνίες, να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον όρο. Και πάντα είχαμε προβλήματα με την άθληση των ομάδων. Πάντα είχαμε κουβάδες και όλα αυτά τα προβλήματα δημιούργησαν και προβλήματα στη στατικότητα του κτηρίου. Γι' αυτό, με μια μελέτη την οποία εκπονήσαμε και χρηματοδοτήθηκε με προϋπολογισμό 700.000 ευρώ, περιλαμβάνει τρεις φάσεις. Μία φάση είναι η κατασκευή νέας στέγης. Η δεύτερη φάση αφορά την βελτίωση της στατικότητας του κτηρίου και η τρίτη φάση αφορά τα ηλεκτρομηχανολογικά. Τη Δευτέρα τα παιδιά μας θα μπορούν πλέον να γυμνάζονται χωρίς πρόβλημα αν έξω βρέχει ή έχει λιακάδα. Και σιγά σιγά θα γίνουν και οι άλλες εργασίες που κυρίως τα στατικά είναι εξωτερικής, αφορούν τον εξωτερικό χώρο και τα ηλεκτρομηχανολογικά. Δηλαδή οι ομάδες μας, αυτό έχει σημασία, θα αθλούνται κανονικά.